Της αστυνομίας μαζί μας ο κύριος Ανδρέου. Γεια σας κύριε Ανδρέου μου, πολύ καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Αγαπητού. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή την ιστορία με τον τάφο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν και δικός τους ο τάφος ή αν τον βρήκαν εκεί, γιατί τον μετέτρεψαν σε οπλοστάσιο. Ξέρετε, είναι ακριβώς ένας τάφος πλέον, στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα. Χιλιάδες ευρώ. Φαίνεται γίνει χώρος ο οποίος κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούν για εγκληματικές ενέργειες, κύριε Αγαπητού. Ναι. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε λάβει μια πληροφορία ότι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο θα γινόταν διακίνηση οπλισμού. Οπότε τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Χθες το μεσημέρι, δύο πρόσωπα θεάθηκαν να πλησιάζουν το νεκροταφείο με δύο διαφορετικά οχήματα. Φαίνεται ο ένας από αυτούς κατέβηκε κάτω, πλησιάσε ένα συγκεκριμένο τάφο. Από εκεί παρέλαβε μια τσάντα. Ανακόπηκε από τα μέλη της αστυνομίας. Από έρευνα που έγινε, εντοπίστηκε αρχικά 10 κουτιά φυσιγκίων πιστολιού περιεκτικότητας 50 σφαίρες στο κάθε κουτί, 500 σφαίρες δηλαδή. Αριθμός φυσιγκίων άλλου διαμετρήματος, ένα πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο δόκο, το οποίο ήταν αποσυναρμολογημένο στη θήκη του. Το πρόσωπο αυτό συνελήφθηκε αυτόφορα δικήματα, πρόκειται για ένα 46χρονο. Ενώ από έρευνες που ακολούθησαν στο συγκεκριμένο τάφο, εντοπίστηκαν και άλλες ποσότητες, μπορώ να πω, στρατιωτικού οπλισμού και βαρετού τύπου, μπορώ να πω. Όπως για παράδειγμα, εντοπίστηκε ένας αντιαρματικός εκτοξευτήρας με τρία προθετικά βλήματα, άλλα φυσίγκια συγκεκριμένου διαμετρήματος, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος ήταν ενσωματωμένο σε αυτό ένα κινητό τηλέφωνο έτοιμο προς χρήση, φαίνεται. Και άλλες εκρηκτικές ύλες υψηλής ισχύως. Καλά, ήταν έτοιμοι να πάνε να κάνουν πραγματικό αυτό, Ιαν. Δηλαδή ήταν έτοιμοι. Ναι. Κάτι ετοιμάζουν, κάτι ετοιμάζαν προφανώς. Σίγουρα. Και ένα πιστόλι με σιγαστήρα, κυρία Αγαπητού, υπάρχει κι άλλο ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, κλήθηκα στο σημείο και πυροτεχνουργία για λόγους ασφαλείας, εφόσον εντοπίστηκαν αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, καθώς και εκρηκτικές ύλες υψηλής ισχύως. Παραλήφθηκαν τα αντικείμενα αυτά. Σήμερα αναμένεται να σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις και σε άλλα δικανικά εργαστήρια, βαλιστική, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν τα αντικείμενα αυτά, ο οπλισμός δηλαδή, είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ενώ από τις έρευνες εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθηκε και το δεύτερο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κοντά στη σκηνή. Πρόκειται για έναν 35χρονο και δύο σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Γνωστή. Σε εσάς. Εντάξει, για τον ένα να πούμε ότι ναι, μπορεί να μας απασχόλησε στο παρελθόν, αλλά όχι για τέτοιου είδους αδικήματα. Μάλιστα. Ένας από τους δύο είχε σχέση με το... Όχι σχέση με το νεκροταφείο, ενώ δούλευε εκεί, κάτι τέτοιο. Είχε άκρες, ας πούμε, στον χώρο που ήταν. Να σας πω, επειδή έχω λάβει και άλλες ερωτήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο από όλους τους συναδέλφους σας, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Εντάξει, συγγνώμη, απολογούμε. Ναι, ναι. Πρόσωπα, ενδεχομένως κάποια προσωπικά δεδομένα να είναι περίπτωτα. Εντάξει, ωραία, το σέβομαι, το ξέρετε. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Αγαπητού, είναι ο εντοπισμός αυτής της μεγάλης ποσότητας. Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι είχαν οργανωμένο αυτοί να κάνουν από εδώ και πέρα ή τι μπορεί να έκαναν στο παρελθόν. Είχαν ολόκληρο στρατό μέσα στον τάφο. Και λόγω της ποσότητας, αλλά και του είδους, ναι, του είδους του οπλισμού, κύριε Αγαπητού, σίγουρα πιστεύουμε ότι έχουν αποτραπεί σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Για όνομα του Θεού. Το γεγονός επίσης ότι εντοπίστηκε επ' αυτοφόρο 46χρονο να παραλαμβάνει μια συγκεκριμένη ποσότητα, σίγουρα και αυτό διερευνάται σε ποιο και για πού θα χρησιμοποιεί το. Άρα έβγαιναν από τον τάφο και του τα έδωσε ουσιαστικά. Δηλαδή πήγε. Όχι, τα παρέλαβε ο 46χρονος. Ο 35χρονος φαίνεται βρισκόταν εκεί στο σημείο ακριβώς για λόγους ασφάλειας να παρατηρεί αν κράτησε τις ύλες, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Όπως έχω πει, θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Να δούμε αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο συγκεκριμένο. Το πιο σημαντικό για μας είναι πού προορίζονταν αυτός ο οπλισμός, σε ποιες εγκληματικές ενέργειες, από πού τα έχουν προμηθευτεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και περιστάσεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία. Αν έπαιρναν οδηγίες, αν δούλευαν για κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Ω, Παναγία μου, πολύ πράγμα πάντως. Πάρα πολύ πράγμα. Τέλος πάντων. Λίγο τρομακτικό όλο αυτό που βλέπουμε. Τώρα